Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζήτησα να πάρω το λόγο, διότι αισθάνομαι ότι σήμερα η συνεδρίαση και η ψηφοφορία αυτή έχει έναν ιστορικό χαρακτήρα. Διότι είναι η τελευταία συνεδρίαση και η τελευταία ψηφοφορία μετά από 8 ολόκληρα χρόνια που σε αυτήν εδώ την αίθουσα ψηφίζουμε έναν νόμο ο οποίος είναι αποτέλεσμα όχι, αν θέλετε, των επιλογών αυτοβούλωσης της κυβέρνησης, της όποιας κυβέρνησης, αλλά είναι αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς που εδώ και 8 χρόνια βρίσκονται σε πολύ στενή σχέση και επαφή, καθοδηγώντας τις κινήσεις όλων των ελληνικών κυβερνήσεων, κατά γράμμα με τα μνημόνια, τα οποία ήταν αποτέλεσμα της χρεοκοπίας της χώρας. Έχει λοιπόν μια ιστορική αξία αυτή η συνεδρίαση. Είναι η τελευταία φορά ψηφίζουμε τα τελευταία μέτρα της τελευταίας αξιολόγησης του τελευταίου προγράμματος στήριξης της χώρας και πιστεύω ότι αυτό από μόνο του αποτελεί ένα γεγονός ιστορικής σημασίας που γεμίζει με αισιοδοξία όλους μας. Τιμήσαμε τις δεσμεύσεις μας. Η αξιοπιστία της χώρας αποκαταστάθηκε απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους. Η Ελλάδα τελειώνει οριστικά τα προγράμματα στήριξης τον ερχόμενο Αύγουστο. Αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το διάστημα, ομολογώ, μεγάλες προκλήσεις, βρεθήκαμε μπροστά σε δύσκολες αποφάσεις, πήραμε δύσκολες αποφάσεις, αντιμετωπίσαμε, αν θέλετε, και ζητήματα ιστορικά που ταλάνιζαν την Ελλάδα για πολλά χρόνια, προχωρήσαμε σε δύσκολες μεταρρυθμίσεις, πολλές από αυτές αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, άλλες που εμπερίχαν το σπέρμα της αδικίας. Όμως, πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας, τόσο ο ιστορικός του μέλλοντος όσο και ο λαός που θα μας κρίνει όλους μας και μας κρίνει όλους μας για τις επιλογές μας, θα αποφανθεί ότι πράξαμε σωστά. Επιτρέψτε μου δύο λόγια όχι αποτίμησης, αλλά αν θέλετε δύο λόγια σύγκρισης για το πού βρεθήκαμε το Γενάρη του 2015 και πού βρισκόμαστε σήμερα. Στην τελευταία στροφή, πριν από το τέλος αυτής της μακράς περίοδου που θα θέλει ο καθένας από εμάς και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης σύντομα να ξεχάσει. Παραλάβαμε μια χώρα με άδεια ταμεία, στο χείλος χρεοκοπίας, μετά από μια πενταετία όμως σε προγράμματα στήριξης, παρόλα αυτά όμως εκτός δημοσιονομικών στόχων και πετύχαμε μετά από μεγάλες δυσκολίες και κόπους και δύσκολες αποφάσεις, επί τρία συναπτά έτη, όχι μόνο να πιάνουμε τους δημοσιονομικούς στόχους του προγράμματος, αλλά να έχουμε και υπεραπόδοση έναντι αυτών των στόχων. Παραλάβαμε μια οικονομία σε συνεχή ύφεση. Παραλαμβάνω παρά το γεγονός ότι ήταν για 5 συνεχόμενα χρόνια σε προγράμματα στήριξης, 2 στη σειρά. Και φέτος, για πρώτη φορά μετά το 2008, καταγράφηκε σημαντική ανάπτυξη το 17 και το 18. Το πρώτο τρίμηνο του 2018 είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης 2,3%, σχεδόν διπλάσιο μέγεθος από τις υπόλοιπες, από το σύνολο της Ευρωζώνης. Παραλάβαμε μια χώρα εσκεμμένα τότε με εντελώς άδεια ταμεία, σήμερα έχει απόθεμα ρευστότητας και δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές. Παραλάβαμε ένα κράτος που ξόδευε τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τους ευρωπαϊκούς πόρους, για να εξυπηρετήσει φίλους και φίλια συμφέροντα του τότε κυβερνητικού καθεστώτος. Και σήμερα δεχόμαστε συγχαρητήρια από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρώτα απ' όλα από τον
πρόεδρο της Κομισιόν, τον Ζακ Λον Γιούνκερ, από αυτό εδώ το βήμα, γιατί καταφέραμε να είναι η χώρα πρώτη σε απορροφητικότητα σε ευρωπαϊκά κονδύλια, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με το Ταμείο Συνοχής, όσο όμως και σε εντάξεις που αφορούν προγράμματα για το πρόγραμμα Γιούνκερ. Παραλάβαμε μια χώρα στην οποία η συνείδηση του μέσου Έλληνα, στη συνείδηση του μέσου Έλληνα η λέξη μεταρρύθμιση ήταν ταυτισμένη με την λέξη περικοπή. Και σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο όπου σημαντικότατες δομικές μεταρρυθμίσεις έχουν προχωρήσει, που δεν είχαν προχωρήσει ποτέ σε αυτόν τον τόπο, με γενναίες αποφάσεις, και βρισκόμαστε στις πρώτες θέσεις του ΟΣΑ στη λίστα των χωρών με το σημαντικότερο μεταρρυθμιστικό έργο. Παραλάβαμε μια χώρα που βίωνε διεθνή απομόνωση και σήμερα αποκαθιστά τον διεθνή, τον ηγετικό της ρόλο, τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην εύθραυστη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγο πριν από μια κρίσιμη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, του Eurogroup. Όλες οι πλευρές συμφωνούν ότι η Ελλάδα έχει τηρήσει στο έπακρο τα συμφωνηθέντα. Όλες οι πλευρές αναγνωρίζουν πια ότι η Ελλάδα δεν είναι το διαρκές πρόβλημα, έχει γίνει μέρος της λύσης στην Ευρώπη και όχι μέρος του προβλήματος. Παραδέχονται ότι βάλαμε τάξη στα οικονομικά μας, ότι για πρώτη φορά έχουμε ένα σχέδιο αναπτυξιακό μέσω μακροπρόθεσμου, με αρχή, μέση, τέλος και στόχους για την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας, και εργάζονται όλες οι πλευρές προκειμένου να εξασφαλιστεί στις 21 του Ιούνιου μία λύση στο πλαίσιο αυτό των αποφάσεων του Eurogroup του περασμένου έτους για την απομείωση του χρέους, για την ελάφρυνση του χρέους, μία λύση η οποία θα καθιστά τη δυνατότητα πρόσβασης Ελλάδας στις αγορές χρήματος μετά τον Αύγουστο του 2018 που βγαίνουμε οριστικά από τα προγράμματα, σταθερή και διαρκή. Και αυτή η λύση είμαι τόσο εγώ όσο και το Οικονομικό Επιτελείο πεπισμένοι ότι θα βρεθεί, κυρίως διότι αποτελεί κοινή βούληση όλων για να βρεθεί. Και θα ήθελα σε αυτό εδώ το σημείο να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μου για την εξαιρετικά σκληρή και επίπονη δουλειά αυτά τα 3 χρόνια, δύσκολη δουλειά, που έχει καταβάλει τόσο ο Υπουργός των Οικονομικών όσο και ο Αναπληρωτής, ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος, ο Γιώργος ο Χουλιαράκης, αλλά και ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Δημήτρης Ολιάκος, η πιο δύσκολη ίσως δουλειά. Πολλές φορές βρεθήκανε σε αντιθέσεις, μεγάλες συγκρούσεις, προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε τις βέλτιστες εκείνες λύσεις που θα μας οδηγήσουν στην επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος με την λιγότερη δυνατή απώλεια ή να το πω αλλιώς με τη μέγιστη δυνατή προστασία για τα συμφέροντα εκείνων των κοινωνικών κατηγοριών και δυνάμεων που εμείς βρεθήκαμε εδώ για να προστατεύουμε. Η Ελλάδα λοιπόν φτάνει στο τέλος μιας μακράς και δύσκολης επίπονης διαδρομής. Το τέλος της κρίσης και η έξοδος, η καθαρή έξοδος της Ελλάδας από τα μνημόνια, η επιτυχία της Ελλάδας αναγνωρίζεται σήμερα σε όλη την Ευρώπη ότι δεν αποτελεί μονάχα επιτυχία της Ελλάδας, αλλά αποτελεί συνιστά μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία. Και μάλιστα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπου η Ελλάδα συμβάλλει ώστε η Ευρώπη να αποτελεί πεδίο σταθερότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι αυτή η Βουλή όλα αυτά τα 3 χρόνια βρέθηκε μπροστά πολλές φορές σε μεγάλες προκλήσεις. Οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας βρέθηκαν σε μεγάλες προκλήσεις. Ανταπεξήλθαν, έκαναν το καθήκον τους και πιστεύω ότι το γεγονός ότι σήμερα τελειώνουμε, ότι σήμερα βγαίνουμε από την κρίση, τον Αύγουστο βγαίνουμε από τα μνημόνια, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις δικές σας προσπάθειες, στη δική σας συμμετοχή, στη δική σας στήριξη, στη δική σας ψήφο. Μια επίπονη και δύσκολη προσπάθεια, την οποία θέλω να αναγνωρίσω στον καθένα και στη μια προσωπικά από όλους εσάς. Έρχομαι τώρα, δεν θα μακρηγορήσω. Άλλωστε, θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες 2 μέρες να μιλήσουμε πολύ επί της ουσίας. Θέλω να πω μόνο 2 λόγια. Άκουσα την θεατρικά προσχεδιασμένη ομιλία του κ. Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά την προαποφασισμένη κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα επέλεξε να μετατραπεί σε ένα θλιβερό φερέφωνο του πραγματικού αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έκτισε όλη του την πολιτική διαδρομή και όλη του την πολιτική καριέρα, πουλώντας ψεύτικο υπερπατριωτισμό σε ένα θέμα που επί 26 χρόνια αποτελεί πληγή στην εξωτερική μας πολιτική, στο θέμα της ονομασίας των γειτόνων μας, των βόρειων γειτόνων μας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αν και ήταν ο πρώτος ο οποίος επισήμως ως Υπουργός των Εξωτερικών, αντικαθιστώντας τότε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στις 2 Δεκεμβρίου του 1991, στο Συμβούλιο Κορυφής, απεδέχθη σε επίσημο κείμενο της ΕΟΚ τότε να καταγραφεί η γείτονα χώρα με τον όρο Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτός ήταν ο οποίος απεδέχθη. Και ήταν βεβαίως και ο πρώτος ίσχα, ο οποίος γέννησε το πρόβλημα αυτό, ίσχα. Όταν πολύ αργότερα, δεν τα λέω εγώ, ανατρέξτε, μιας και φωνασκείτε, σε μαρτυρίες που αφορούν συνεντεύξεις του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ανατρέξτε να τα διαβάσετε και να τα διαπιστώσετε, όταν στις 16 Δεκέμβρη του 1991, στην κρίσιμη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών τότε της ΕΟΚ, όταν εσυζητήτω η ανεξαρτητοποίηση των δημοκρατιών, των πρώην σοσιαλιστικών δημοκρατιών της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, της Κροατίας και της Σλοβενίας, δεν έθεσε κανένα θέμα προκειμένου να πάρθει μια απόφαση που η Ελλάδα δεν ήταν σύμφωνη τότε. Και οι Γερμανοί και άλλες χώρες πιέζανε σε σχέση με το πώς θα ονομάζεται αυτή η χώρα. Τότε μάλιστα τον είχε χαρακτηρίσει ανόητο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος έχει μεγάλη ευθύνη για τη γέννηση του προβλήματος αυτού που ταλανίζει την εξωτερική μας πολιτική, είναι αυτός που αργότερα είχε το θράσος να σηκώσει τη σημαία του υπερπατριωτισμού και να ρίξει τότε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και σήμερα πάλι είναι αυτός ο οποίος, παρουσιάζοντας τον υπερπατριώτη, έρχεται να παριστάνει τον θεματοφύλακα των εθνικών αξιών του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή και του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου. Όταν το 1994, έχοντας ιδρύσει το κόμμα της Πολιτικής Άνοιξης, λησαλέα επιτίθετο και στους δύο, τότε πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου και πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, για το θέμα των Σκοπίων, ζητώντας να αποχωρήσουν από την ενεργό πολιτική δράση.
Διότι η Ελλάδα, έλεγε, δεν μπορεί να έχει μια ηγεσία κουρασμένη και πρέπει να τρέξει μπροστά. Και βεβαίως είναι ο ίδιος που είχε ξεχάσει όταν αργότερα έγινε πρωθυπουργός το θέμα αυτό, διότι η κυβέρνησή του και ορθώς τότε δια του εκπροσώπου της, του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Βενιζέλου, στη σύνοδο, στη συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρουσίαζε την επίσημη εθνική θέση και της κυβέρνησης Σαμαρά, που ήταν σύνθετη ονομασία, προφανώς με τον όρο Μακεδονία, με γεωγραφικό προσδιορισμό, έργα όμως. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, υπομονή. Κυρία Βούλτε, κάντε υπομονή. Μην παρεμβαίνετε. Κυρία Βούλτε, ευκαιρία να μιλήσουμε και με ονόματα και με διευθύνσεις. Όλα θα τα πούμε και για όλους θα τα πούμε. Δεν θα γλιτώσετε αυτές τις δύο μέρες. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι έχει ο καιρός γυρίσματα και ορισμένες φορές η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα, ο Σαμαράς θέτει σε ομοιρία έναν άλλον Μητσοτάκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον οδηγεί σε μια θέση και στάση η οποία εγώ εκτιμώ ότι δεν συνάδει με προηγούμενες θέσεις του, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα. Κυρίως όμως τον οδηγεί και σε μια συμπεριφορά θεσμικών ακροβασιών, και αυτό είναι το χειρότερο. Διότι το να εμπλέκει κανείς τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας σε επιλογές οριακές για το τι ορίζει το Σύνταγμα της χώρας είναι θεσμική ακροβασία που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί. Κύριε Μητσοτάκη, λοιπόν, η πρόταση δυσπιστίας που καταθέτεται σήμερα στην κυβέρνησή μου είναι καλοδεχούμενη. Την καλωσορίζω. Και αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό δώρο που μου κάνετε αυτή την κρίσιμη στιγμή. Μιας πρώτης τάξης, θα έλεγα, ευκαιρία, ώστε αυτές τις δύο μέρες να μιλήσουμε με ονόματα και με διευθύνσεις για το ποιος έδωσε τι και πότε, για το ποιος κέρδισε και ποιος έδωσε σε αυτή τη μεγάλη ιστορία που μας ταλανίζει εδώ και 26 χρόνια, αλλά και λίγο περισσότερα. Γιατί από τη δεκαετία του 70 έχουν γίνει παραχωρήσεις και λάθη για να βρεθούμε σήμερα σε αυτή τη θέση. Θα τα πούμε λοιπόν όλα, με ονόματα και με διευθύνσεις, για το ποιος κέρδισε και το ποιος έχασε, ποιος κερδίζει και ποιος χάνει, ποιος φέρνει πίσω την ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας και τα σύμβολά της και ποιος κάποτε παρέδιδε ακόμα και το όνομα Μακεδονία για εσωτερική χρήση. Όλα θα τα πούμε. Δεν πρόκειται να γλιτώσετε. Διότι εμπόριο πατριωτισμού και πατριδοκαπηλείας στην παράταξη της αριστεράς δεν θα κάνετε εσείς εδώ, κύριε Μητσοτάκη. Θα αναμετρηθούμε. Κυρία Βούλτεψη, παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ, κάντε ησυχία. Κύριε Πρόεδρε, με μία μόνο φράση. Κάντε ησυχία. Άλλωστε, μα τι λέτε τώρα, μην διακόπτετε, σας παρακαλώ. Μία μόνο φράση. Τι έχετε πάθει με τον κύριο Καμένο, ησυχία. Κλείνω με μία μόνο φράση. Ησυχά. Κλείνω με μία μόνο φράση, γιατί πιστεύω τις δύο επόμενες μέρες από σήμερα κιόλας θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε αναλυτικά και με χρόνο. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης μια φράση κατεβαίνοντας από το βήμα. Θα αναμετρηθούμε, λέει, με την ιστορία και με τις ευθύνες μας. Θα αναμετρηθούμε λοιπόν πράγματι, κύριε Μητσοτάκη, και με την ιστορία
και με τις ευθύνες μας. Μόνο που εσείς αυτό το διήμερο θα μετρηθείτε και με την οικογενειακή πολιτική σας ιστορία. Και πολύ φοβάμαι ότι σε αυτή την προσωπική αναμέτρηση κινδυνεύετε να βρεθείτε εντυπωσιακά ελιποβαρείς.